Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση στο δελτίο μας. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή και την ανάπτυξη της λεγόμενης χιός ψηφιακής εποχής, έχει έρθει στο προσκήνιο όρος ψηφιακά δικαιώματα. Είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων, του καθένα από εμάς, που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο σε καθημερινή μάλιστα βάση. Τρεις νέοι ηλικία νομική, με καταγωγή από την Κρήτη, έχουν προχωρήσει σε μία πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία. Η νομικός, η κυρία Ελπίδα Βαμβακά, αναμένεται να μας δώσει το στίγμα και την φιλοσοφία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Καλώς ήρθατε στην Crete TV. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τα ψηφιακά δικαιώματα και να ενημερώσουμε και την κοινωνία της Κρήτης γι' αυτά. Λοιπόν, δημιουργήσατε μία ομάδα η οποία αποτελείται από 5, αν δεν κάνω λάθος, από έξι νομικούς. Οι τρεις από αυτούς είστε από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο. Έχουν καταγωγή από το Ηράκλειο και θα συμβουλεύετε αφιλοκερδώς πολίτες αναφορικά με την γενικότερη προάσπιση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Τι είναι ψηφιακό δικαίωμα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, ψηφιακά δικαιώματα είναι ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ανθρώπου στην ψηφιακή εποχή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν να κάνουν με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Μας αφορά όλους. Θέλω να καταλάβουμε ότι είναι ουσιαστικά η προέκταση των ήδη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς. Αποτελεί ουσιαστικά την προέκταση αυτών των δικαιωμάτων. Να μας φέρετε κάποια παραδείγματα. Εννοείται. Που αφορούν. Θέλω τα λίγο να καταλάβουμε δικαιώματα. Ότι έχουμε τον ψηφιακό μας κόσμο. Μέσα εκεί λοιπόν, στον ψηφιακό κόσμο, παράλληλα με τον πραγματικό μας εαυτό, έχουμε και ένα ψηφιακό εγώ, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τον πραγματικό μας εαυτό, όμως απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες. Για παράδειγμα, έχουμε το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής, τα δικαιώματα του παιδιού που αποτελεί μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση. Και αυτά είναι ενδεικτικά κάποια από τα ψηφιακά δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ προχωρώ σε μια πλοήγηση στον ιστότοπο του Facebook. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να σεβαστεί την παρουσία μου εκείνη τη στιγμή στον ιστότοπο του συγκεκριμένου. Αρχικά πρέπει όταν εσείς ως χρήστης χρησιμοποιείτε το Facebook να γνωρίζετε πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα δικαιώματά σας. Έπειτα θα πρέπει και οι υπόλοιποι χρήστες να σέβονται τα δικαιώματα αυτά. Είναι το λεγόμενο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα κάποιες φορές συγκρούονται μεταξύ τους. Και γι' αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, της πληροφόρησης, ακριβώς, του διαλόγου. Με το δικαίωμα στην προσωπική ζωή, βέβαια. Ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να διαφυλάξει τα νομικά πάντα, τα ψηφιακά του δικαιώματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Όπως σας απαρίθμησα ενδεικτικά κάποια δικαιώματα, το κάθε ένα από αυτά έχει από πίσω του μια διαφορετική διαδικασία. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, αν εγώ είμαι καλλιτέχνης και έχει ανέβει ένα τραγούδι μου στο YouTube, για παράδειγμα, θα πρέπει να φτάσω στην πηγή, να αιτηθώ ότι αυτό το πράγμα έχει ανέβει χωρίς την αδειά μου, αν έχει ανέβει χωρίς την αδειά μου, και έπειτα αυτό θα κατέβει προσωρινά και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αντίστοιχη διαδικασία. Άλλη διαδικασία είναι για τα προσωπικά δεδομένα που μας απασχόλησε για το GDPR. Επομένως, όχι, δεν είναι κάτι αρκετά εύκολο νομικά. Πρέπει να το εξετάζουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση και η Homo Digitalis θα είναι εκεί για να βοηθάει όσους το έχουν ανάγκη. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι τα περίφημα ψηφιακά του δικαιώματα καταπατώνται, σε ποιες κινήσεις αρχικά πρέπει να προβεί? Ποιους πρέπει να ενημερώσει, ποια πόρτα πρέπει να χτυπήσει? Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι ανάλογα με το ψηφιακό δικαίωμα κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρώτα πάμε στην πηγή. Για παράδειγμα, αν το ψηφιακό μου δικαίωμα το έχει θίξει κάποια εταιρεία, θα ξεκινήσω από την εταιρεία. Και έπειτα στην αρμόδια αρχή, και έπειτα, αν όχι αρμόδια αρχή, στα δικαστήρια. Επομένως, αυτή η απάντηση όντως δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένη. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εσείς τι κατευθύνσεις μπορείτε να δώσετε σε αυτή την περίπτωση? Για μας το πρώτο στάδιο και αυτό που μας παρακίνησε στο να ασχοληθούμε με τα ψηφιακά δικαιώματα ήταν ότι είδαμε ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, όλοι μπαίνουμε στο διαδίκτυο και ενημερωνόμαστε, ωστόσο δεν γνωρίζουμε πού αρχίζουν και πού τελειώνουν τα ψηφιακά μας δικαιώματα. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που συλλέγονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κατά πόσο αυτά, όταν συλλεχθούν, δίνουν κάποια στοιχεία για την προσωπική μας ζωή, για τις καταναλωτικές μας προτιμήσεις και για διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Έχετε προχωρήσει μία κίνηση, μία πρωτοβουλία που εγώ θα τη χαρακτήριζα πρωτοποριακή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε βρει ήδη, τα επόμενα χρόνια και αφορά και τους κρητικούς, σωστά? Ακριβώς. Τα ψηφιακά δικαιώματα δεν έχουν σύνορα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αφορούν οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Γι' αυτό και η Homo Digitalis έχει ως επίκεντρο
της δράσης της, πρώτα την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Δηλαδή, τα ψηφιακά δικαιώματα είναι μία έννοια, η οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι να την ακούμε. Και δεύτερον, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τον Ιούνιο, όπου βγήκε μία εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία απαγόρευσε τα κινητά στα σχολεία. Ως Homo Digitalis δεν θεωρούμε ότι η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία ήταν μια λύση η οποία θα βοηθήσει τη νέα γενιά να αντιμετωπίσει σωστά τους κινδύνους και τις προκλήσεις του διαδικτύου. Θα έπρεπε τα παιδιά να ενημερωθούν σωστά από το σχολείο πώς να χρησιμοποιούν σωστά το κινητό τους. Πριν φτάσουμε λοιπόν στην απαγόρευση, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια ενημέρωση και μια διαφορετική Ακριβώς. προσέγγιση στη νέα γενιά. Το γεγονός ότι η νέα γενιά χρησιμοποιεί το διαδίκτυο δεν πρέπει να μας τρομάζει. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που δεν γνωρίζει η νέα γενιά, αυτό που δεν απασχολεί ίσως πάρα πολύ την εκπαίδευση, είναι ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο να το χρησιμοποιούν σωστά. Γι' αυτό και αν μπείτε στο site μας, που είναι www.homodigitalis.gr, θα δείτε ότι έχουμε στήσει τα τρία πρώτα βήματα που εγώ προτείνω σε όσους σήμερα μας παρακολουθούν να ξεκινήσουν να μπαίνουν στον κόσμο των ψηφιακών δικαιωμάτων μέσω αυτών, έχουν φτιάξει έναν οδηγό ασφαλούς πλοήγησης. Εκεί λοιπόν, στο πρώτο μέρος του, μπορείτε να δείτε πώς κατά κάποιο τρόπο καταγράφονται οι διαδικτυακές μας κινήσεις. Αυτό το πρώτο μέρος με πολύ απλά βήματα. Δηλαδή, μπορεί σήμερα ο πατέρας να πάρει το παιδί και να κάτσει να το διαβάσει, να το κατανοήσει το παιδί. Έπειτα, σε δεύτερο στάδιο, προτείνουμε κάποιους πρώτους βασικούς κανόνες για μια σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, πόση σημασία έχει η ανώνυμη περιήγηση στο διαδίκτυο. Και στο τρίτο στάδιο, έχουμε φτιάξει έναν οδηγό, ανάλογα με τη συσκευή σας, πώς να κάνετε μία σωστή χρήση. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα Android κινητό, ένα iOS λογισμικό, πώς μπορείτε με κάποιες επιλογές, τις οποίες καταγράφουμε αναλυτικά, η συσκευή σας να είναι προστατευμένη κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Είναι το πρώτο βήμα πραγματικά. Δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Είναι η αρχή η ενημέρωση. Και από την ενημέρωση ξεκινάνε και άλλα πράγματα μετά. Σωστά. Όποιος έχει απορίες, λοιπόν, μπαίνει. Μπαίνει στο site μας. Επαναλάβατε. Ακριβώς. Είναι www.homodigitalis.gr. Έχουμε και το email μας, το οποίο θα το βρείτε στο site μας και μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για οτιδήποτε ζήτημα έχετε. Πρωτοβουλία αφιλοκερδός, να το τονίσουμε, επισημάνουμε στις μέρες μας. Στις δράσεις μας επίσης έχουμε προγραμματίσει από φθινόπωρο κάποιες ημερίδες τόσο στην Αθήνα και έχουμε σκοπό να έρθουμε και κάτω στην Κρήτη και επειδή μας αγγίζει πάρα πολύ το θέμα των παιδιών και το πόσο δεν γνωρίζουν ότι είναι καλό που χρησιμοποιούν το κινητό τους, δεν είναι κάτι απαγορευτικό αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούν σωστά, θέλουμε να κάνουμε ημερίδες σε σχολεία τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία ώστε να ενημερωθούν σωστά η νέα γενιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα στο στούντιο της Κρήτη TV. Θα το πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι είστε μια νέα γενιά η οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, σπούδασε στην Ελλάδα, αποφύτησε από ελληνικό πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή έχετε φτάσει στο σημείο να προσφέρετε αφιλοκερδώς στο κοινωνικό σύνολο. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το διαδίκτυο φτιάχτηκε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και η αυτορύθμισή του και η καλή του χρήση εναπόκειται σε εμάς, στους χρήστες του. Επομένως, πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με αυτό και να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Από τον άνθρωπο, λοιπόν, για τον άνθρωπο. Κλείσατε με τον καλύτερο τρόπο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.